μέτρα αυτά τα οποία η κυβέρνηση θα εφαρμόσει από αύριο και αφορά τις αγορές και γενικότερα στην κοινωνία, καταρχήν δημιουργεί μεγάλα θέματα στην λειτουργικότητα και την οργάνωση των επιχειρήσεων, θα δημιουργήσει μεγάλα θέματα στην αγοραστική κίνηση και αν θέλετε στους τζίρους των επιχειρήσεων, χωρίς βέβαια εμείς να λαμβάνουμε υπόψη ότι όλα αυτά είναι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά αδικεί το ελληνικό εμπόριο. Το ελληνικό εμπόριο και στην προηγούμενη χρονιά που υπήρχε ένα μεγάλο θέμα μέσα από τα lockdown εκτός των υπόλοιπων χρονικών διαστημάτων, το ελληνικό εμπόριο ακολούθησε με πιστό τρόπο τα υγειονομικά και τους κανόνες του υγειονομικού χαρακτήρα. Το ελληνικό εμπόριο αποδείχτηκε ότι δεν ήταν στοιχεία, δεν ήταν ένα μέρος που πραγματικά δημιουργούσε αύξηση των κρουσμάτων και δημιουργούσε κάποιο θέμα υγειονομικό. Γι' αυτό και φωνάζαμε όταν πέρυσι κλείνανε το lockdown τις αγορές, δημιουργούσαμε και φωνάζαμε ότι αυτό είναι άδικο. Το ελληνικό εμπόριο, με το μικρό ελληνικό εμπόριο, που μπαίνουν 1, 2, 3, άντε το πολύ πολύ 5 άνθρωποι, με βάση τα μέτρα κλπ. Και όλους τους κανόνες, δεν δημιουργούσε κανένα θέμα. Γι' αυτό φωνάζαμε χθες. Και φέτος διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση, προσπαθώντας να ανασχέσει αυτήν την αν θέλετε, την επιδημιολογική πίεση, απέναντι ίσως και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν με ένα εγωιστικό τρόπο, το τονίζω βέβαια αυτό, τους μη εμβολιασμένους, με ένα εγωιστικό τρόπο απέναντι στην κοινωνία, έτσι, ανεξάρτητα τα αφηγήματα ή οτιδήποτε κανείς ιδεολογήματα έχει στο κεφάλι του κλπ, είναι ένα εγωιστικό τρόπο απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Όταν προσπαθεί να τους πιέσει, ας τους πιέσει με έναν τρόπο ξεκάθαρο και όχι έναν τρόπο, ξέρω εγώ, το οποίο είναι ανισομερή αυτή, ξέρω εγώ, αν θέλετε, αυτές οι πολιτικές. Αν θέλει να πραγματικά να πιέσει τα πράγματα και αν θέλει να δημιουργήσει μια σωστή ανάσχεση, έτσι, θα πει σε όλους, παντού, έτσι, δεν θα μπαίνουν μέσα εμβολιασμένοι. Και να λάβει και το κόστος. Δεν μπορεί να πει ότι στο λιανικό εμπόριο, στις μικρές επιχειρήσεις, οι έμποροι και οι εργαζόμενοι θα γίνουν ελεκτές, έτσι, με rapid test και θα πιστοποιητικών, ξέρω εγώ, έχουν κάνει εμβολιασμών. Δεν γίνεται. Εφαρμόσουμε τους κανόνες, πραγματικά με πολύ σκληρούς τρόπους, αλλά όχι να κάνουμε και να γίνουν και ελεγκτές. Γιατί στις εκκλησίες δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, διασπορά. Εκεί γιατί δεν γίνεται έλεγχος. Στις λαϊκές αγορές που γίνεται το σώσε, συγγνώμη για την εντός εισαγωγικών, έτσι, κάθε μέρα. Εκεί δεν, ξέρω εγώ, γίνεται διασπορά. Στα σούπερ μάρκετ, στις μεγάλες δεν γίνεται από αυτά. Στις μικρές λιανικές επιχειρήσεις και στη μικρή εστίαση, εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό φωνάζομαι. Είναι άδικο αυτό το πράγμα, γιατί δημιουργεί μέσα, περάσαμε μια μεγάλη, 1,5 χρόνο, μια μεγάλη δυσκολία το ελληνικό εμπόριο. Πήγαμε να ανασένουμε λίγο, φέτος έτσι, απροσδόκητα, με λόγω και του τουρισμού κλπ. Μια καλή έτσι, ανάσα το καλοκαίρι. Πάνε τώρα να δημιουργήσουμε θέματα στις αγορές και μάλιστα τις δύο τελευταίες μήνες που είναι καθοριστικές στην οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων. Γι' αυτό φωνάζουμε και γι' αυτό έτσι με έντονο τρόπο, όχι μόνο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στείλαμε και χθες, ξέρω εγώ, τη διαμαρτυρία προς τους υπουργούς και παντού και παντού, και όλο το ελληνικό εμπόριο, όλο το ελληνικό εμπόριο της Ελλάδας. Είναι άδικο και πραγματικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ας πάρθει μια απόφαση. Οι ανεμβολίαστοι, μια και εγωιστικά λειτουργούν, έτσι. Ας πάρει την απόφαση η κυβέρνηση, είναι πολιτική απόφαση, και να πει δεν θα μπαίνουν πουθενά, ούτε σε εκκλησίες, ούτε σε παντού, έτσι. Ίσως πιεστεί έτσι με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε ένα, ξέρω εγώ, τέτοιο κλίμα που να συγκρατήσουμε το υγειονομικό πρόβλημα.